εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλέ πράνοιε, παράκτη το πνεύμα της αληθείας, του παντοχού παρών και τα πάντα πληρώνω. Τις σταυρούς των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σχήνωσε εμήν και καθάρισον ημάς από πάσου κυρίως και σώσον αγαθέντα σιγά σιμών. Σήμερον τη σωτηρία ημών το κεφάλαιον και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης, ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται, και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται, διό και ημίς είναι αυτό, την Θεοτόκον βοήσομεν, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Εκείνο λέει, παραλαβώνω Ιησούς τους τρεις μαθητάς, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και ανέβη εις όρος υψηλό. Και μεταμορφώθη έμπροσθεν αυτό, το πρόσωπό του Κυρίου έλαμψε όπως ο ήλιος. Τα δε η μάτια αυτού εγένουν λευκά ως το φως. Και εκεί εφάνει ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι είχαν φύγει χιλιάδες χρόνια πρόξω, και συλλαδούντες με το Χριστού, βουλιάζονται. Και ο Πέτρος ενθουσιάστηκε πάρα πολύ και είπε, Κύριε, καλό είναι να κάνουμε τρεις σκηνές εδώ, μία δι' εσέ, μία δι' τον Μωυσή και μία για τον Ηλία, για να μείνουμε εδώ, είναι πολύ ωραία. Όταν τον είδανε μεταμορφωμένο τον Κύριο, δεν φοβήθηκαν. Αλλά όταν τους σκέφτησε με θέλει από τον ουρανό, ο Πατέρας ο Παντοδύναμος, και ακούστηκε η φωνή του Θεού, από το φόβο οι τρεις μαθητές πέσανε με το πρόσωπο κατά γη, ως νεκροί, από το φόβο. Και τι είπε με καλοσύνη ο Πατέρας,
ο Θεός. Με καλοσύνη. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός. Αυτό αποκλείεται. Ό,τι είπε, ό,τι θα σας πει το παιδί μου, αυτό θα κάνετε. Για την ειδίκη. Και πήγε μετά τους ξύμισε τους μαθητές, σηκωθείτε απάνω και μην φοβήστε, λέει. Σηκωθήκανε και δεν είδανε κανένα άλλο παρά τον Ιησού όπως ήτανε και πριν. Και που κατεβαίνανε στο κατήφορο, τους φαρίζε να μην το πούνε προτού ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών. Μην το πούνε. Όταν κατέβηκαν κάτω που ήταν και οι υπόλοιποι μαθητές, ένας πατέρας δυστυχισμένος, το Ευαγγέλιο του σημερινού, πολύ δυστυχισμένος, και είπε, Κύριε, λέει, εάν δύνασε, λέει, να θεραπεύσει και το γιο μου, λέει, διότι σε λυνιάζεσαι, λέει. Και το ρίχνει πόντζα στο νερό να το πλήξει ή πόντζα σε ποτέ να το κάψει. Αν δύνασε, αν δύναμε, πάντα δυνατά το πιστεύω να του λέει, πιστεύεις εσύ ότι εγώ μπορώ να το θεραπεύσω. Πιστεύω, Κύριε, αλλά βοήθησε με την απιστία. Πιστεύω και εμείς πιστεύουμε θα να μας βοηθήσει στην απιστία. Προς αυτό να το ζητήσουμε, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Φέρτε τον αυτονόδη. Και μόλις τον πήγανε κοντά τον επιληπτικό τον νέο, πέφτει κάτω και έβγαλε αφρούς από το σώμα και χτυπιόταν. Γιατρέψε τα δόντια. Φοβερή αρρώστια. Και ρωτάει ο Κύριος τον πατέρα του, από πότε έπαθε το παιδί σου. Παιδιόταν το μικρό παιδί. Άρα μήπως είναι και η αμαρτία των γονέων για να παιδεύει τα τέκνα. Πιθανό. Πιθανό να είναι αυτό που είναι. Αυτό που είπε. Και διέταξε τότε το πνεύμα το πονηρό και το κουφό να εξέρθει από τον άνθρωπο αυτό και να μην ξαναεπιστρέψει. Πνεύμα του κουφό και άλλα το λέει, φύγε και να μην επιστρέψει πάλι στον άνθρωπο αυτό. Να μην επιστρέψει. Και τον έριξε κάτω ως νεκρό. Και είδε ο Κύριος ότι μαζευόταν ο κόσμος και είπαν ότι πέθανε ο άνθρωπος αυτός. Διότι ήταν μεγάλος, ήταν μικρός. Πέθανε. Και το πιάνει από το χέρι ο Κύριος και το σήκωσε. Το λέει, πάρε το παιδί σου, δεν ξαναέρχεται αυτό το κακό που είχε, δεν ξαναέρχεται. Όταν όμως πήγαν στο σπίτι, ρωτήσαν οι Αλληλεγγύοι, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το κάνουμε, θεραπεύσουμε τον άνθρωπο αυτό, πρώτον για την απιστία που έχετε και έπειτα αυτό το γένος λέει, για να φύγει χρειάζεται προσευχή και νηστεία. Εμείς κάνουμε προσευχή, αγνή, καθαρή, νηστεία κάνουμε. Πιστεύουμε, ή μήπως τρώμε τον ακούδευρα που λένε. Πιστεύουμε, δεν πιστεύουμε. Και πήρε τους μαθητάς, δεν ξαναμίλησε στον κόσμο και κατέβηκε κάτω στα περίχωρα του Ιορδάνη. Δεν ξαναμίλησε στον κόσμο ο Κύριος. Εκεί είπε στους μαθητές ότι ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί εις χείρας ανθρώπων και θα με παραδώσουν στα έθνη και θα με σταυρώσουν, είπε. Θα σταυρωθώ, είπε. Αλλά την τρίτη μέρα θα αναστηθώ. Την τρίτη μέρα θα αναστηθώ. Και ο Πέτρος είπε εκεί, επιλέγωσε. Κύριε, λέγω, ξέρω ένα μέρος να κρυφτείς
να μην σε βρει κανένας. Είπα γενο πίσω μου σατανά του λέει. Φύγε από μένα του λέει. Γιατί τον έβαλε ο πειρασμός να πει αυτή τη δεύση, δεν έπρεπε να πει. Λοιπόν, τις ημέρες αυτές όμως είχε αρρωστήσει ο Λάζαρος βαριά, ο φίλος του Χριστού. Πολύ φιλία, μεγάλη φιλία ήταν. Είχε αρρωστήσει βαριά. Και στείλανε άνθρωπο οι αδερφές του να πάει να συναντήσει τον Κύριο, να τον βρει, να του πει ότι ο Λάζαρος ασθενεί βάρελση. Πήγε λοιπόν μετά από δύο μέρες πορεία, γιατί τις δύο μέρες να πας από τη Βιθανία στον Ιορδάνη, πεζοπορία. Δύο μέρες. Το βρήκε τον Κύριο και του λέει ότι ο φίλος ο Λάζαρος ασθενεί βαρέως. Του λέει θα έρθω να το θεραπεύσω. Λοιπόν. Θα έρθω να το θεραπεύσω. Και έφυγε ο άνθρωπος. Και μετά από δύο μέρες το είπε στους μαθητές του. Μετά από δύο μέρες το είπε στους μαθητές του ότι θα πάμε στη Βιθανία, λέει. Στη Βιθανία να πάμε, λέει. Δεν θυμάσαι όταν είμαστε εκεί που θέλανε να μας πειθοβολήσουν οι Βιθανές. Πώς θα πάμε, λέει. Του πρέπει να αντίσεις. Θα πάμε, λέει. Διότι ο φίλος μου ο Λάζαρος καθεύει. Θυμάται, λέει. Άμα κοιμάται η ύπνο θα ψυπνήσει. Δεν έχει κάνει τέτοιο ύπνο. Ο Λάζαρος πέθανε. Και ξεκίνησαν να πάνε στη Βιθανία. Που είναι μισό χιλιόμετρο από τη Ιερουσαλήμ. Μόνο μισό χιλιόμετρο. Όταν φτάσανε στη Σαμάρια, βράδυ. Ιδρωμένοι, κουρασμένοι και έστειλε δύο μαθητάς, τον Πέτρο και τον Ιωάννη, για να βρουν κανένα σπίτι, να μείνουν, να διανυκτρέψουν. Και δεν τους δέχτηκε κανένας. Και γυρίσανε στον Κύριο και είπανε, ο Ιωάννης ειδικά, του είπε, Κύριε, λέει, δεν μας δέχτηκε κανένα σπίτι, λέει. Κανένας, λέει. Να κάνουμε κι εμείς προσευχή, να ρίξει σαν τον Ηλία, να ρίξει φωτιά ο Θεός να τους κάψει. Όχι. Εμείς δεν έχουμε αυτό το πνεύμα του Ηλία, έχουμε το πνεύμα της ανεξικακίας. Ακούω δεν θα κάνουμε. Πάντα θα κάνουμε καλό. Ναι, το είπε σαν προστόδος, το λέει και μας. Πάντα καλό να κάνουμε για να μην κάνουμε κακό στον άνθρωπο. Το λέει και μας. Φτάσανε λοιπόν την άλλη μέρα στη Βιθανία. Η Μάρθα καρτερούσε στον δρόμο από εκεί που θα πήγαινε ο Κύριος. Μια φορά τον είδε να πηγαίνει και τρέχει και πέφτει στα πόδια του Κυρίου κλαίγοντας και του λέει Κύριε αν ήσουν εδώ ο Λάζαρος δεν θα είχε πεθάνει. Μάρθα σου λέει πίστευε και εγώ θα τον αναστήσω τον Λάζαρο. Ναι, Κύριε, το ξέρω ότι θα αναστηθεί ο Λάζαρος, αλλά θα αναστηθεί εν διασχάτη ημέρα, σε θαραπαρουσία. Εγώ είμαι η ζωή και η ανάσταση, είπε ο Κύριος. Εγώ είμαι και η ζωή και η ανάσταση. Δεν θέλω να πρέπει να κάνω ό,τι ο Λάζαρος. Το μαθαίνει και η Μαρία η οποία ήταν στο σπίτι, γιατί είχαν επισκέψεις από μακρινά μέρη, συγγενείς, να πάνε να συλληπιθούν τις αδερφές του Λάζαρου. Και τις παρατάει τον κόσμο εκεί, διατρέχει να πάει να συναντήσει τον Κύριο. Κλαίγοντας, και όσοι την είδαν να κλαίει και να ανεβαίνει στον ανηφορικό δρόμο, γιατί είναι ανηφορικός ο δρόμος εκεί, είπανε θα πάει να κλάψει τον αδερφό του στον τάφο, ενώπισαν ο κόσμος. Αλλά αυτή πηγαίνει και συνήθισε τον Κύριο, και πέφτει στα πόδια του Κυρίου και του λέει, είπε και αυτή τα ίδια. Ότι Κύριε λέει, εάν ήσουν εδώ, δεν θα είχε πεθάνει ο Λάζαρος.